και καλώς ήρθατε στο χάος. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς τα περνάτε, πείτε μου. Μη δίνετε σημασία τι γίνεται πίσω. Λοιπόν, όπως θα μαντέψετε, ίσως από τον τίτλο, δεν είμαι σίγουρη τι θα βάλω τίτλο, αλλά κάτι θα βάλω που θα έχει κάποια σχέση φαντάζομαι. Φεύγω, μετακομίζω, όχι μόνιμα, αλλά όπως και να το κάνουμε, μετακομίζω, αφού ετοιμάζω τα πράγματά μου. Λοιπόν, παιδιά, να σας κάνω ένα update, τι μας συνέβη τελευταία. Όσοι είστε καινούργια εδώ πέρα, είμαι η Ιωάννα, μην ξεχνιόμαστε. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, θα δείτε και άλλο κόσμο σήμερα, εννοείται θα γίνει χαμός, πάλι. Λοιπόν, ετοιμάζομαι να φύγω Σαντορίνη. Ήταν λίγο δύσκολη και τη τελευταία στιγμή απόφαση, τρέχω σαν την τρελή. Γενικά περνάω, όσοι με ξέρετε το τελευταίο διάστημα. Έχει φύγει ο Βασίλης, έχει φύγει ο άντρας μου, έχει πάει Σαντορίνη. Και είμαι μόνη μου με τα παιδιά και με τη δουλειά και με τη δουλειά του σκάφους, γιατί εγώ τα διαφημίζω. Γενικά τα έχω παίξει με... Το βλέπετε? Μέχρι εδώ. Αλλά τώρα ο Βασίλης έχει δυσκολίες κάτω, δεν τα βγάζει πέρα μόνος του, χρειάζεται δεύτερο άτομο. Και με όχι ελαφρά την καρδιά, θα πάω κι εγώ μαζί του, θα αφήσω τα μικρά μου εδώ. Ελπίζω μέχρι να βγει αυτό το βίντεο όμως να έχω καταφέρει να τα κατεβάσω και εκείνα κάτω. Δηλαδή μέσα στις πρώτες μου δουλειές είναι το πρώτο διάστημα, μήπως βρω και κάπου να μείνουμε και να φέρω και τα μικρά μου κάτω, γιατί δεν γίνεται να είμαι όλο το καλοκαίρι χωρίς τα μικρά, ούτε εκείνα χωρίς εμένα. Οπότε ετοιμάζω τώρα βαλίτσες, γίνεται ένας χαμός. Προσπαθώ να τα μαζέψω όλα, δουλεύω ταυτόχρονα, χτυπάνε τα τηλέφωνα, τεχνική 24 ώρες, σας τα αφήνω εδώ. Όσοι δεν μας ξέρετε να μας γνωρίσετε. Συνεχίζουμε και το καλοκαίρι δυναμικά. Λειτουργούμε κανονικά, εξυπηρετούμε όσο μπορούμε. Γίνεται ένας χαμός με τον καύσωνα, με τους ψυκτικούς ας πούμε. Δυσκολευτήκαμε, δεν θα πω ψέματα, όπως όλοι. Λοιπόν, οπότε ετοιμάζω τα πράγματά μου, προσπαθώ να μαζέψω όσο γίνεται λιγότερα. Από την άλλη, τα μαζεύω εδώ πέρα και δύο μέρες. Γιατί μαζεύω μαζί και υποχρεώσεις. Στέλνω τιμολόγια, παίρνω τηλέφωνα, στέλνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βάζω κάθε μέρα ξυπνητήρι και μου γράφει θα ξυπνήσετε σε 4 ώρες. Είμαι τις τελευταίες μέρες δηλαδή έτσι. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας Σαντορίνη με τον Βασίλη, τουλάχιστον θα μοιραστούμε τη δουλειά. Θα έχει και εκεί δουλειά, αλλά τέλος πάντων θα μοιραστούμε. Και εφόσον θα είμαι και χωρίς τα παιδιά τον πρώτο καιρό, τις πρώτες μέρες, ελπίζω μέσα. Γιατί θα αργήσει να βγει αυτό, σας το λέω. Όταν το δείτε, πιστεύω ότι θα έχω φέρει ήδη τα μωρά. Επειδή τις τελευταίες μέρες κάναμε πραγματάκια, έχω πολλά βίντεο στη σειρά. Οπότε θα πάρει λίγο. Πιστεύω θα έχω φέρει δηλαδή στα επόμενα βίντεο θα δείτε και τα μωρά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Έχω πάρει αυτά τα δύο κουτιά, τα βλέπετε εδώ, από το Τζάμπο. Αυτά εδώ, αυτό και αυτό εδώ είναι με... Εδώ πέρα μπροστά έχω ένα παραθυράκι. Να έχεις μια εικόνα τι γίνεται μέσα. Από πάνω είναι με φερμουάρ. Έτσι. Εδώ πέρα έχω βάλει όλα μου τα ρούχα, σχεδόν όλα. Έχω αφήσει λίγο χώρο γιατί θα σας δείξω κάποια καινούρια ρουχαλάκια που θα βάλω τώρα. Και τα έχω χωρίσει σε κατηγορίες να μπορώ και περίπου ανάμεσα να τα βλέπω. Είναι πολλά τα ρουχαλάκια γιατί θα μείνω. Η πρόβλεψη λέει δίμηνο, κάπου εκεί. Οπότε πήρα αρκετά ρουχαλάκια. Συν τα ψώνια που είδατε ότι έκανα τελευταία. Τα βλέπετε πάνω-πάνω. Στο διπλανό τώρα. Έχω βάλει εδώ πέρα κάποιες πιτζαμούλες, να τις βγάλω, να σας δείξω. Τι ωραία που τα οργάνωσα, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Βγάλουμε και το τάμπλετ. Εδώ πέρα είναι το πιεσόμετρο, μην χάσω. Και έχω βάλει εσόρουχα, καλτσούλες προσωπικά ήδη. Εδώ πέρα έχω κάτι φόμπιζου, να έχω να βάλω κάτι στο νησί και τα κοκαλάκια μου από πάνω. Βρίνει και ανοιχιών αρώματα. Εδώ πέρα προσωπικά ήδη και άλλα προσωπικά ήδη. Και από πάνω θα βάλω και πράγματα από πάνω, δηλαδή θα μείνει άδειο. Και σκέφτομαι, επειδή το σκάφος έχει 4 καμπίνες και έχει μπόλικο χώρο και οι διακεντρωμίες που κάνουμε εκεί πέρα είναι ημερήσεις, δηλαδή δεν μπαίνει κάποιος να κοιμηθεί, ότι αυτά τα δύο κουτιά δεν θα τα αδειάσω, δεν θα γεμίσω όλο το σκάφος ρούχα, παπούτσια, καλλιντικά, θα τα βάλω σε μια καμπίνα και θέλω να είναι συμμαζεμένα και να βγάζω ρούχα από εκεί. Αυτό είναι λίγο challenge. Να βγάζω ρούχα και να τα ξαναβάζω διπλωμένα σωστά μέσα ή τα πράγματά μου να είναι έτσι περιποιημένα. Έχω και κάποιες σακουλίτσες, θα σας δείξω τώρα τι περιέχουν και αυτές, θέλουν λίγο φτιάξιμο ακόμα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματά μου, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, δεν τα έχω κλείσει. Έχω έξω τα μαγιό που είδατε από την κάψη.
Έχω κάποιες ζακετούλες. Δεν ξέρω αν θα τα πάρω όλα αυτά. Σκέφτομαι που πήρα πρόσφατα να μην τα πάρω γιατί παραγεμίσανε. Έτσι κι αλλιώς θα μου έρθουν τώρα συγγενείς κάτω για να είναι και με τα παιδιά. Οπότε αν θέλω κάτι ακόμα από ρούχα και όλα αυτά μπορώ να τους πω να μου τα φέρουνε. Άλλο update. Θυμάστε το λάπτοπ μου που ήταν χάλια? Λοιπόν, φώναξα τεχνικό, φίλο μου τεχνικό, δικό μας άνθρωπο. Όποιος θέλει τεχνικό υπολογιστών, γράψτε μου από κάτω να σας στείλω τα στοιχεία του. Του λέω, έλα να δεις το λάπτοπ μου. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μπορώ να το πάρω μαζί? Κάντω ένα, ξέρω εγώ, ξεκαθάρισμα, έτσι, ένα check-up, να δούμε ότι είναι εντάξει. Σαν μηχάνημα δεν είχε πρόβλημα. Αλλά είχε πολλά περιφερειακά προβλήματα. Η οθόνη του στο πλάι. Από το άνοιξε κλείσει, επειδή το έχω από το 2007, είχε ανοίξει. Η τροφοδοσία, ξέρω εγώ, είχε θέματα. Είχαμε βγάλει την μπαταρία, δεν κράταγε μπαταρία. Ένα χάλι. Και μου λέει, κάτσε Ιωάννα, θυμάμαι έχω ένα πελάτη ο οποίος πουλάγε ένα λάπτοπ. Μου λέει, από τα οικονομικά το είχε πάρει γύρω στα 400-500 ευρώ. Οικονομικό λάπτοπ, αλλά okay, είχε λίγο ενδιασμό στο παιδί. Μου λέει, σε σχέση με το δικό σου θα είναι λίγο καλύτερο. Εγώ είμαι ευχαριστημένη με το δικό μου. Δεν κάνω πολύ βαριές δουλειές. Δεν είχα πρόβλημα. Και παιδιά μου βρήκε λάπτοπ, πιο μικρό βέβαια, αλλά το ήθελα τώρα λίγο πιο μικρό, για να μπορώ να το πάρω μαζί μου, να σας δείξω. Κατά ενθουσιάστηκα. Αυτό εδώ το κουκλί. Αυτό εδώ. Τέλειο. Πανάλαφρο. Κρατάει και η μπαταρία του τέλεια. Βγάζει τον δίσκο από το παλιό μου λάπτοπ. Τον δίσκο τον είχα στο σταθερό υπολογιστή. Το βάζει στο λάπτοπ το παλιό μου. Λειτουργεί κανονικά ο δίσκος. GG. Τον ξαναβγάζει, τον ξαναβάζει εδώ. Ξαναλειτουργεί, μου λέει. Ο Άννα δεν το πιστεύω, μου λέει ότι δεν περίμενα, λέει, ότι θα λειτουργήσει και στο τρίτο μηχάνημα. Οπότε κυκλοφορώ με τον δίσκο μου, τον βάζει σε αυτό το μηχάνημα και μου λέει το μηχάνημα έγινε, μου λέει, αναβαθμίστηκε γιατί είχε τέλος πάντων το μηχάνημα πάνω ένα δίσκο ο οποίος ήταν σχετικά αργός. Εμένα ο δικός μου ήταν SSD. Όποιοι ξέρουν, ξέρουν ότι είναι πιο γρήγορος και μου λέει φυσάει. Το ανοίγω, παιδιά, φυσάει. Πιο τυχαίρι δεν μπορούσα να είμαι και η μπαταρία του από χτες που το δουλεύω δεν έχει αδειάσει. Και είναι και μικρούλι, 200 ευρώ το πήρα. Τώρα αυτή τη τιμή δεν μπορώ να σας πω πώς θα βρείτε, τι θα βρείτε, γιατί εγώ το αγόρασα μεταχειρισμένο από κάποιον. Μπορεί να βρείτε από το marketplace, ας πούμε. Το παιδί απλά ήξερε ότι είχε ένα πελάτη που είχε πολλά λάπτοπ και ήθελε να ξεφορτωθεί κάποια και το έδινε 200 ευρώ. Ήμουν τυχερή γιατί το βρήκα μεταχειρισμένο. Ευγνωμονώ την τύχη μου, γιατί αυτό έγινε χτες. Κανονικά, παιδιά, ήταν να φύγω σήμερα. Είχα πει ότι θα φεύγα σήμερα, θα ταξίδευα, αλλά δεν προλάβαινα με την καμία με τις εκκρεμότητες που είχα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θα σας δείξω που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γενικά όλα έχουν, ενώ είμαι στο τρέξιμο, όλα κάθονται τη σωστή στιγμή. Μου ήρθαν προϊόντα από τη Shein. Η Shein μου έστειλε 6 ρουχαλάκια να δοκιμάσω, να τα δείξω σε εσάς, στο κανάλι. Οπότε εγώ τα δοκίμασα, τα έπλυνα. Θα σας τα δείξω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου στείλανε ρουχαλάκια. Είδατε ότι ψώνεις αρκετά ρουχαλάκια, οπότε κάποια από αυτά, να ξέρετε τώρα ειδικά τη Shein, θα μείνουν στην κυρία Ελένη που της αρέσανε. Οπότε της λέω με όλη μου την αγάπη και με πολύ χαρά θα της τα δώσω. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε, η ώρα είναι 12 παρά 5. Πρέπει να πάω να πάρω τα παιδιά μετά, να ξεκινήσουμε να δούμε τι μου έδωσαν. Τι μου έστειλαν από τη Shein, εγώ τα διάλεξα, θα σας πω και αναλυτικά για νουμεράκια, αν μπορέσω, σίγουρα στο κουτί περιγραφής θα γράφω τα πάντα και, έχω και μου δώσαν και εκπτωτικό κωδικό. Θα σας αφήσω εδώ πέρα, εδώ, τον εκπτωτικό κωδικό από τη Shein, οπότε αν θέλετε να ψωνίσετε, είναι πολύ οικονομικά τα ρούχα τους. Ήμουνα λίγο αρνητική στο να ψωνίσω ρούχα από το ίντερνετ, αλλά με τις παραγγελίες που έχω κάνει τώρα, που μου τη στείλανε οι άνθρωποι για να τα δείξω στο κανάλι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία. Νομίζω ότι θα ξαναψωνίσω, δηλαδή από τη Shein σίγουρα θα ξαναπάρω. Οπότε, εκπτωτικός κωδικός, δεν είναι affiliate, δεν κερδίζω κάτι, είναι απλά για να κερδίσετε εσείς μια έκπτωση. Και πάμε να δούμε τα ρουχαλάκια. Πάμε να δούμε τι μου στείλανε από Shein. Ξεκινάω με κάτι που θα χαρώ πάρα πολύ στο νησί. Αυτό εδώ. Είναι φορεματάκι, έχει μέσα φόδρα, έχει δεύτερο ύφασμα, έχει φόδρα. Νομίζω ότι γράφει πάνω του καλοκαίρι και Σαντορίνη.
Όταν τα παρήγγειλα, ήξερα ότι θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να βρεθώ σαν τον. Ήξερα θα πάω, αφού ήταν ο Βασίλης, θα πήγαινα σαν τον. Πολύ λίγο, δεν ήξερα πώς, αλλά ήξερα θα πάω. Και έτσι το σκέφτηκα. Λοιπόν, αυτό τα έχω πάρει όλα σε νούμερο large. Γενικά τα νούμερά τους είναι αρκετά μεγάλα. Εγώ το φοβόμουν γιατί θα μπορούσα να. Στην Ελλάδα φοράω και extra large. Και το φοβόμουν λιγάκι. Λέω, θα μου κάνουν, δεν θα μου κάνουν. Παιδιά, το large τους είναι μεγάλο. Πήγαμε τις οδηγίες με τις μετρήσεις τους, με έβγαζε large, το εμπιστεύτηκα και είναι μεγάλα. Δηλαδή, πήρα αυτό το φόρεμα. Κοιτάξτε εδώ. Μόλις τότε η κυρία Ελένη ξετρελάθηκε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι όλο διάφανο, πολύ ελαφρύ υφασμά. Εδώ. Αυτό εδώ το φορεματάκι, η πλάτη του είναι έξω. Αυτό είναι μέγεθος large και μου είναι λίγο μεγάλο. Μου έβγαλε στις μετρήσεις μου για medium, αλλά το φοβήθηκα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι στη μέση θέλει λίγο μάζεμα. Φοριέται και έτσι, αλλά είναι λίγο χαλαρό. Σου πέφτει και στο στήθος, θα το δείτε τώρα. Το τρίτο είναι αυτό εδώ το φόρεμα. Κάπως έτσι, μαύρο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η λεπτομέρεια που είχε μπροστά και πίσω. Για όλα τα προϊόντα σας έχω τιμές από κάτω. Επειδή έμπαινα στο ΣΥΝ αυτές τις ημέρες, να σας πω ότι βγάζει συνέχεια εκπτωτικούς κωδικούς και σου βγάζει και δωρεάν μεταφορικά από μια παραγγελία και πάνω. Μου είχε βγάλει δωρεάν μεταφορικά και από 9,90 σε κάποια φάση. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε κάτι, γεμίζετε το καλάθι σας και περιμένετε να βγάλει τη σωστή προσφορά για να σας έρθουν και δωρεάν. Λοιπόν, αυτό εδώ, μπλουζίτσα. Πίσω είναι κάπως έτσι. Το ύφασμά του είναι πολύ ελαφρύ, αλλά μου κάνει και λίγο σαν νάιλον. Ένα πολύ οικονομικό μπλουζάκι. Φαίνεται ότι είναι πολύ εστέρας, αλλά να πω την αλήθεια, εγώ το φόραγα άνετα. Πάρα πολύ όμορφο. Το επόμενο είναι πάλι ένα πάρα πολύ εύκολο μπλουζάκι να το συνδυάσεις και να το φορέσεις τώρα το καλοκαίρι. Έχει δαντελίτσα. Εδώ στο πλάι. Και μπροστά. Και αυτό μέγεθος large. Τελικά όλα σε large θα πήρα. Να σας πω ότι έχω τάξει ήδη το φόρεμα αυτό στην κυρία Ελένη. Με όλη μου την χαρά και την αγάπη θα της το δώσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά έχω πάρει αρκετά ρουχαλάκια και θέλω να τα χαρούμε όλοι. Και αυτό εδώ, που μόλις το είδα, ήταν το πρώτο πράγμα που είδα στο site. Ξετρελάθηκα. Βέβαια, και αυτό, η ποιότητά του φαίνεται λίγο νάιλον. Σύμφωνα με την τιμή του, είναι κάτι που θα το φόραγα. Πάρα πολύ ωραία σχέδια, ειδικά αν θες ρουχαλάκια έτσι, οικονομικά, για να ανανεώσεις την καρταρόμπα σου και να μπορείς να την ανανεώνεις συχνά, ειδικά και για νέα, πιο νέα κοριτσάκια, δηλαδή και πιο μικρή που ήμουνα, αν ήξερα κάτι τέτοιο τη ΣΥΝ, θα την τζάκιζα. Λοιπόν, αυτά, περίμενα για να κλείσω τη βαλίτσα. Και τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Θέλω να πάω, μου βρήκε ο Βασίλης, λέει, στο Χαλάνδρι, παιδιά. Πρέπει να τρέχω τώρα, να βρω ένα μηχάνημα που μετατρέπει το ρεύμα του αυτοκινήτου που έχει το ίδιο πράγμα και το σκάφος, το μετατρέπει σε κανονικό ρεύμα για να μπορώ να φορτίσω το λάπτοπ. Και πρέπει να πάω να πάρω και τσάντα για το λάπτοπ. Μάλλον θα πάω τζάμπο. Τώρα το σκέφτομαι, τι να κάνω, να περιμένω τα παιδιά να τα πάρω και να πάμε μετά με την κυρία Ελένη. Σίγουρα τώρα θα κλείσουμε τη βαλίτσα. Δεν ξέρω πόση ώρα θα σας πάρω μαζί, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω πάρα πολύ κάρτα μνήμης, γιατί έχω πολλά βιντεάκια μέσα που δεν έχω ανεβάσει ακόμα. Θα σας πάρω όμως λίγο μαζί μου. Σίγουρα το απόγευμα θα πάω να δω και τη γιαγιά μου, να τη χαιρετήσω. Έχω κάνει και rapid test για να ταξιδέψω αυτή τη στιγμή και βγήκε αρνητικό. Δηλαδή, μέχρι να πάω να το κάνω το rapid test, νόμιζα ότι ήμουν άρρωστη. Πάμε όμως τώρα που έχω λίγο χρόνο να δοκιμάσουμε να δείτε και πάνω μου τα ρουχαλάκια από τη ΣΥΝ και να σας κάνω και κανένα συνδυασμό. Έχω όρεξη να κάνουμε πραγματάκια, να το δοκιμάσουμε. Αυτό το τέλειο φόρεμα το είχα δει στο site να το συνδυάζουν με λευκό αθλητικό. Τρελάθηκα. Δεν έχω να σου πω άλλα. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ το φορεματάκι.
Ξετρελάθηκα που το είδα από την αρχή. Πίσω είναι κάπως έτσι. Φοράω τώρα σουτιέν. Θα δω πώς θα το φορέσω, πώς θα το συνδυάσω. Απλά, παιδιά, το πήρα σε large. Μου έγραφε, νομίζω, να το πάρω σε medium, αλλά λέω, medium, δεν είναι λίγο, ξέρω εγώ, φοβόμαι ότι δεν θα μου κάνει στη μέση το medium. Και νομίζω ότι θα το έπαιρνε να είναι λίγο πιο στενό, δηλαδή εδώ να ήταν λίγο ακριβώς. Και εδώ να μην σακούλιαζε, μου σακουλιάζει κάπως. Για μένα αυτά είναι ένα τσικ βέβαια, δηλαδή θα κάνω αυτό εδώ, θα το ράψω και θα έρθει στα ίσα του. Αλλά έπρεπε να εμπιστευτώ τις περιγραφές και τις διαστάσεις που μου έδινε για να διαλέξω το νούμερο. Εγώ θα το συνδύαζα αυτό με αυτό εδώ το τσαντάκι και με λευκό αθλητικό. Επίσης εδώ πέρα πίσω έχει 3 κουμπάκια και παιδιά έχει και φερμουάρ για να το ανοιγοκλίνεις, για το βάλε βγάλε, έχει δηλαδή και το φερμουάρ του, το άνοιξα εγώ τώρα λιγάκι, αλλά εγώ το πήρα τόσο μεγάλο παιδιά που το βάζω και το βγάζω χωρίς να ανοιγοκλίσω το φερμουάρ, να φανταστείτε. Λοιπόν, το δεύτερο φορματάκι είναι αυτό εδώ, όπως σας έδειξα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό εδώ το σχέδιο που κάνει μπροστά. Το έχει και πίσω. Μπορείς να το φορέσεις και πρωί κατά τη γνώμη μου και βράδυ. Εγώ θα το συνδυάζω έτσι με μια τσαντούλα. Και ας έχει διαφορετικό pattern. Μ' αρέσει το καφέ να σπάσει λίγο το μαύρο. Και από κάτω με απλό πεδιλάκι. Αλλά αυτό το φόρεμα μπορείς να βγεις και βράδυ για ποτό άνετα. Με λίγο το κουνάκι, οτιδήποτε καλοκαίρι είναι και με τις πλατφόρμες σου, ό,τι θες. Συνδυάζεται πάρα πολύ άνετα. Μπορείς να το συνδυάσεις με όλες τις τσάντες. Εγώ θα σου συνδυάζω και με αυτήν εδώ. Προτιμώ να έχει κάποιο χρωματάκι, έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα έχει διάφορα χρωματάκια και να σπάει το μαύρο. Δηλαδή θα το συνδυάζα με μαύρο, θα το συνδυάζα με άσπρο, με καφέ, κάτι τέτοιο. Και τα καλοκαιρινά χρώματα, δηλαδή αυτά τα καφέ και τα άσπρα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τρίτο, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φορεματάκι. Και αυτό το συνδυάζει με τα πάντα. Εγώ θα έβγαινα και είναι και κοντούλι. Κολακεύει πάρα πολύ. Θα έβγαινα από το πρωί ως το βράδυ με αυτό. Έχει από μέσα φόδρα. Στην πάνω πλευρά και εδώ πέρα μέσα έχει ενίσχυση. Έχει σαν φόδρα κάτι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει μια δεύτερη φόδρα. Οπότε δεν διαφανίζει καθόλου και πουθενά. Ταιριάζει με τα πάντα. Αυτό το συνδυάζει και με αυτή εδώ τη τσαντούλα. Που είναι έξτρα έτσι καλοκαιρινή και θαλασσινή. Από κάτω μπορείς να βάλεις είτε πεδιλάκια ή να το συνδυάσεις πάλι με το άσπρο σου το αθλητικό. Πάει νομίζω και αυτό με τα πάντα. Εύκολο πάλι φορεματάκι καθημερινό για το νησί. Πολύ μου αρέσει, όσο το βλέπω μου αρέσει και πιο πολύ. Λοιπόν, αυτό εδώ το μπλουζάκι συνδυάζεται με τα πάντα. Μπορείς να βάλεις παντελόνι, μπορείς να βάλεις σορτσάκι, ό,τι θες. Μπορείς να το βάλεις το πρωί στη δουλειά. Εγώ μπορώ να το συνδυάσω, να το βάλω μέσα. Και το κάνω κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, η ποιότητά του μου αρέσει και για τα λεφτά του, επειδή είναι τόσο οικονομικό και πάλι δεν με χαλάει η ποιότητά του. Λοιπόν, τελευταίο και το πιο χαριτωμένο θα έλεγα, αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, που αν θυμάμαι καλά το έταξα στην κυρία Ελένη, οπότε δεν πειράζει, χαλάει της, αλλά είναι τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Τελικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μπλουζάκι, παιδιά.
Λοιπόν, έβαλα και τα καινούρια μου ρουχαλάκια από Shein και κλείνει η βαλίτσα. Να δω πώς θα χωρέσω αυτό μόναχα. Λοιπόν, αποφάσισα να πάρω και μερικές κρεμάστρες. Και γίνεται και αυτός ο χαμός εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας δείξω. Εδώ πέρα έχω κάποια βιβλία και που χρειαζόμαστε κάτω. Εδώ πέρα είναι το φλαμίγκο από την κάψη. Παίρνω οπωσδήποτε τα ροφήματά μου από Herbalife. Και βανίλια και σοκολάτα γιατί είναι το πρωινό μου. Παίρνω και το τσάι και το αδυνατιστικό τσάι. Έχω βάλει όλες τις συσκευασίες εδώ μέσα. Από δύο που είχα, τα βάλα, τα κάνω όλα ένα. Γιατί είναι τα ροφήματα που πίνω κάθε μέρα και μου βοηθάνε. Αυτό το είχαμε πάρει από το Τζάμπο, διακοσμητικό για το σκάφος. Το είχε καβατζώσει ο Άγγελος. Δεν έπαιξε καθόλου, οπότε το μαζεύω, το πάρω και αυτό μαζί. Και εδώ πέρα έχω κάποιες τσάντες που σκέφτομαι να πάρω. Μήπως πάρω αυτή την πιο μεγάλη. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα ζευγάρι πλατφόρμες. Είδατε τι βολικές είναι αυτές οι συσκευασίες, αυτή είναι από την κάψη. Εδώ πέρα έχω, να τώρα το πέρα συσκευασία από τη Shein, πάλι με φερμουάρ. Οπότε έχω βάλει δύο ζευγάρια παπουτσάκια. Τα αθλητικά μου. Και εδώ έχω όλα μου τα μαγιό. Και κάποια πράγματα θα μπουν τώρα εδώ μέσα. Λοιπόν. Και θα βάλω παιδιά και τα αθλητικά. Λοιπόν, έβαλα και τα μισά παπούτσια. Έβαλα τα αθλητικά και εδώ πέρα τις δύο σαγιονάρες. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί αγχώνομαι τόσο πολύ. Αφού θα πάω με το αυτοκίνητό μου, ό,τι θέλω κάνω, τα πετάω και όλα χύμα μέσα. Δεν ξέρω γιατί έχω αγχωθεί τόσο πολύ να τα οργανώσω και να τα μαζέψω όσο πιο πολύ γίνεται. Νομίζω ότι με πιάνει κάτι ψυχαναγκαστικό. Έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε διακοπές με αεροπλάνο, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Ίσως να φταίει και αυτό. Ένας βασικός λόγος που κατεβαίνω, βέβαια, είναι γιατί ο Βασίλης είναι και χωρίς αυτοκίνητο εκεί πέρα. Και δεν γίνεται να δουλέψεις και να μην έχεις ένα όχημα. Λοιπόν, εδώ πέρα έβαλα παπουτσάκια πάλι. Ναι, μέχρι κάτω είναι παπούτσια. Βάζω και τα παπούτσια που φόραγα. Θα κυκλοφορώ τώρα με την παντόφυλλα. Και ίσως το πρωί βγάλω να βάλω τα αθλητικά μου. Θα δείξει. Αυτό είναι το νεσεσέρ μου με τα καλλιντικά μου. Έχω βάλει ολόκληρο καλαθάκι εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Καλλιντικά, κρέμες, φορτιστές που θα τα βγάλω και στη μαμά μου το βράδυ. Αυτό εδώ. Παιδιά, είχα και αυτό το πολύ ωραίο. Αλλά δεν ξέρω τώρα το πάρω μαζί μου. Μάλλον δεν θα το πάρω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο για να πας σε ένα ταξίδι μια μονοήμερη και να βάλεις τα πράγματα των παιδιών και όλα αυτά, αλλά νομίζω στο σκάφος δεν θα με βολέψει. Δηλαδή αυτό το νεσεσεράκι με βολεύει καλύτερα και πιάνει λιγότερο χώρο. Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανη. Αυτή η τσάντα, η χήμα, ό,τι να είναι, είναι η πιο βολική. Αυτή θα πάρω τώρα στο ταξίδι, χωράει πράγματα άπειρα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που κλείσανε επιτέλους μετά από δύο μέρες αυτές οι τσάντες και έχω μόνο αυτά εδώ. Χωρέσανε μια χαρά. Ο Βασίλης πήρε πιο πολλά πράγματα όταν έφυγε. Έβαλα εκεί πέρα μια πετσετούλα. Είναι η πιο λεπτή πετσέτα που έχω που την έπαιρνα για αυτό το σκοπό. Για να μην γεμίζω τις τσάντες του στο αεροπλάνο. Οπότε. Μια χαρά χωρέσαν όλα. Εντάξει. Και τα παγωτά που κάναμε και το καρπούζι. Γοράκι μου, άντε, καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε. Πέταξε. Έβαλες καπελάκι, πού είναι το κορίτσι μου καλέ. Αριανά. Πσ. Κούκλα που είσαι. Έτοιμη για Σαντορίνη είσαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι, πήγα και πήρα τα μωρά μου. Παιδιά, και εγώ υπολόγιζα φέτος ότι θα σας δείξω vlog διακοπών, άλλα πράγματα, αλλά τελικά δεν βγαίνουν όπως θα θέλουμε. Ναι, αγαπούλα μου, το καινούργιο λάπτοπ τα ανακάλυψε ο Άγγελος. Νάνι κάνει. Φόραγε μία σήμερα. Δουλειά. Ναι. Από τα Shein πρέπει να ήταν. Από τα Shein πάλι, ναι. Ναι. Αυτό που μου άρεσε και εμένα. Ένα φουστάνι μακρύ με πουά. Που το βάζει και χαμόγελο. Α, ωραίο. Μαύρο. Κάντε να κάνουμε παραγγελία, αφού είναι οικονομικά μου ωραία. Θα το πάρω και εγώ αυτό. Σε μπλε. Στείλτε τα άμα να τα παραγγείλουμε αν είναι. Τη είπα τη κυρία Ελένη για τα Shein, τη αρέσανε. Λοιπόν, φεύγω, αφήνω εδώ πέρα το αχούρι. Σας στο σπίτι σας, κυρία Ελένη. Φύγε. Φεύγω. Λοιπόν, πάω χαλάνδρι. Τα έχει κάνει εδώ πέρα. Κυρία Ελένη, έχει ρίξει πολύ νερό, Άγγελος εδώ. Όλο το μπουκάλι. Λοιπόν,
Πάνω, πάω σε ένα μαγαζί που λέγεται Magic Store. Εν καιρό θα σας ενημερώσω αν αυτό που θα πάρω είναι καλό ή όχι. Για καλό το παίρνουμε τέλος πάντων. Το βάζει στην μπαταρία του αυτοκινήτου που έχει το ίδιο, την ίδια μπρίζα και το σκάφος. Και φορτίζεις το λάπτοπ, το κινητό σου. Δηλαδή έχει κανονική μπρίζα. Μετατρέπει τα βολτ του αυτοκινήτου ή του σκάφους σε βολτ, ας πούμε, κανονικής μπρίζας εκεί εκεί. Οπότε πάω να πάρω αυτό και πάω και τζάμπο να πάρω τσάντα για το λάπτοπ, γιατί δεν έχω, είναι καινούριο, η άλλη είναι πολύ μεγάλη, το προηγούμενο ήταν πολύ πιο μεγάλο λάπτοπ και είναι κρίμα τώρα να το κουβαλάω έτσι. Και έχει τα τζάμπο τέλειες. Έχω βρει τέλειες με 20 ευρώ, με λουλουδάκι και όλα αυτά, αλλά δεν προλαβαίνω να παραγγείλω. Οπότε με 8 ευρώ, 10 θα κάνω τη δουλειά μου τώρα από τα τζάμπο. Τι θες, Νελώσο? Στη γιαγιά πήγαινε, αγάπη μου. Εντάξει. Έλα. Εντάξει. Θα δίνεται το κορίτσι. Οπότε πάμε στο λιοπύρι. Τη είπα τη κυρία Ελένη θα έρθει μαζί. Ούτε κατά διάρκεια. Δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι σοβαρή. Λοιπόν, φεύγω για πάνω να σα δείξω τι θα πάρω. Ναι, Αριάννα. 3 η ώρα το μεσημέρι, 34 βαθμού Κελσίου. Ψήνει αυγό στο κεφάλι μου τώρα. Έφτασα, παιδιά. Τη ζέστη είναι αυτή που με έστειλε στα γόρι, ήδη κάμπινγκ είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ το μηχανηματάκι είναι. Έκανε μόνο 25 ευρώ, το βρήκαμε πάρα πολύ οικονομικά. Γιατί υπάρχουν και πιο ακριβά, ελπίζω να βγει καλό. Αν ψάχνετε κάτι για τις διακοπές σας, για να φορτίζετε έτσι κανένα υπολογιστή σε κανένα κάμπινγκ από το αυτοκίνητο, εν καιρό θα σας πω αν βγήκε καλός. Πώς λέγεται εδώ πέρα, Magic Store λέγεται το μαγαζάκι, έχει γκατζετάκια και τέτοια. Από ό,τι βλέπω. Απλά επειδή το βρήκαμε πολύ οικονομικά. Αλλά με τρέχει τελευταία μέρα πριν φύγω στο Χαλάνδρι. Να σκεφτείτε, σας το είπα. Κανονικά ήταν να φύγω χτες. Και πάλι που φεύγω σήμερα, πάλι τρέχω. Γενικά με βλέπετε λίγο μέσα στην αγανάκτηση. Αλλά είναι το λιγότερο που μπορώ να δείξω. Κάνει και ζέστη. Λοιπόν, είμαι τζάμπο, αλλά λέω να πάω μέξω. Να πάω δίπλα στο Media Markt που είναι κολλητά. Να ρίξω μια ματιά έτσι, να ξέρω ρε παιδί μου τι θήκες κυκλοφορούν. Αν και στο τζάμπο που έχει 8 και 10 ευρώ δύο θήκες, δύο τσάντες για λάπτοπ, δεν θα βρω σίγουρα, αλλά από περίεργεια και μόνο πάω να δω. Δεν είχε τίποτα συγκλονιστικό, απλές, σκούρες, κλασικές. Είδα τέλος πάντων όμως πως είναι σαν ποιότητα, πάμε και τζάμπο τώρα να δούμε πως είναι. Ήτανε να φύγω κατευθείαν, δηλαδή τώρα θα πήγαινα να πάρω τα παιδιά και να φύγω. Και με παίρνει η κυρία Ελένη και μου λέει μη βιαστείς, γιατί κοιμούνται. Μόλις κοιμηθήκαν. Λογικό το βρίσκω μεσημεριάτικα. Τι ώρα έχει πάει? Η ώρα είναι 4.30. Αλλά άλλες μέρες παρακαλώ να κοιμηθούν και δεν κοιμούνται. Και το παίρνουν σε 2 στο βράδυ. Σήμερα βρήκανε. Πάμε σπίτι και περιμένουμε. Και να σας δείξω και τι πήρα. Έχω έρθει εδώ πέρα. Καθόμαστε με την κυρία Ελένη και βλέπουμε τηλεόραση. Αλλά να δείξω και σε εκείνη και σε εσάς τι πήρα από το τζάμπο. Λίγα πραγματάκια, αλλά τα σκατολιδάκια μου πάλι τα πήρα. Η κόλληση κυρία Ελένη με το συν και το ψάχνει τώρα. Χαζολογάκι το ψάχνει. Λοιπόν, πήρα αυτή την τζαντούλα. Πήρα αυτή την τζαντή. Έχει ακόμα μία, ακόμα πιο οικονομική. Αυτή έκανε 10 ευρώ. Είχε και μία με 8-7 κάτι. Αλλά αυτή είχε πάρα πολλές θήκες γιατί έχω τον εξωτερικό μου δίσκο. Θέλω να τον βάζω να είναι ας πούμε πιο προστατευμένος. Οπότε πήρα αυτή. Έχει μία θήκη εδώ μπροστά. Εδώ δεν είναι πολύ μαλακό, να ξέρετε. Είναι μόνο για να βάλεις χαρτιά και τέτοια πράγματα. Αυτό όμως είναι μαλακό και η πίσω πλευρά είναι μαλακή. Και οι θήκες που έχει μέσα. Είναι και αυτές μαλακές. Δηλαδή εδώ πέρα βάζεις άνετα το δίσκο. Και το ποντίκι.
Έχει και για στυλό. Κοιτάξτε, δεν είναι και άσχημη. Ομορφούλα είναι. Κυρία Λένση, σας αρέσει? Για λάπτοπ. Εντάξει, απλή είναι. Ήθελα κάτι πιο έτσι. Χρώμα. Δεν έχει χρώματα γενικά. Έχει μόνο να παραγγείλω τίποτα από το ίντερνετ. Άλλη φορά. Δεν πειράζει, γιατί να μην λερώνει κιόλας. Εντάξει. Πήρα για τα παιδιά να έχουν να απασχολούνται. Κυρία Λένση, κοιτάξτε πόσες πολλές πήρα. Ναι, και είναι και σε κουτάκι, οπότε να τις μαζεύουν ή να τους δίνουν λίγες. Ακουστικά, απλά ακουστικά, ελπίζω να μην υδρώνω τώρα το καλοκαίρι. Απλά είδα ότι ήταν 1,5 μέτρο και ήθελα λίγο να είναι μακριά. Έχω και άλλα ψήρες, αλλά πήρα και αυτά. Για να μην ζαλίζω και τον Βασίλη συνέχεια με αυτά που ακούω. Πήρα 2 μπλόκ ζωγραφικής, που τους αρέσουν να ζωγραφίζουν. Αυτό είναι για τον Άγγελο. Και η Γοργόνα, έτσι τα κοριτσίστικα που αρέσουν στην Αριάννα. Πήρα μία βούρτσα για τα μαλλιά, γιατί η δικιά μου η παλιά έχει γίνει χάλια, οπότε πήρα αυτή εδώ. Αν παρασυντήσετε, έχει και σαν βούρτσα, έχει και σαν χτενίτσα. Να είναι κάπως έτσι. Πήρα ένα ανεμιστηράκι με μπαταρία για το δωμάτιό μου στο σκάφος. Αυτό τίποτα κάτι κάνει και αυτό, κυρία Ελένη. Και τέλος πήρα post-it που μου τα χαλάσαν τα παιδιά και πήρα και αυτό, ένα γλυκάκι snack να το φάω πρωινό αύριο στο καράβι. Μάλλον εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ήθελα να σας κρατήσω λίγο ακόμα, αλλά δεν θα κάνω και τίποτα. Πάω να πάρω τα εισιτήρια και αύριο φεύγω. Θα δω λίγο και τη γιαγιά μου. Δεν σε παίρνω τώρα μαζί στη γιαγιά, έχω να τη δω πολύ καιρό, οπότε θέλω να κάτσουμε να τα πούμε. Οπότε θα σας αφήσω. Συγγνώμη, είμαι λίγο γκρινιάρα σήμερα και τέτοια. Δεν ξέρω αν φάνηκε το πόσο κουρασμένη ήμουν. Απλά μου βγαίνει η κούραση των τελευταίων ημερών, που ήταν αρκετά δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να σας δείξω πώς φτιάχνω τα πράγματά μου και τι παίρνω μαζί μου για τη σεζόν. Γιατί λογικά θα περάσω όλη την υπόλοιπη σεζόν μαζί με τον Βασίλη, μισή σεζόν. Έτσι και αλλιώς και το καλοκαίρι φέτος, και λόγω τουρισμού και λόγω μέτρων, μισό καλοκαίρι θα είναι πάλι. Ελπίζουμε το χρόνο να φτιάξουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά από πέρυσι. Ελπίζω το χρόνο να είναι καλύτερα. Ναι, οπότε ήθελα να σας δείξω λίγο τη βαλίτσα μου και τα πράγματά μου πώς θα τα φτιάξω. Ήθελα να σας δείξω, επειδή μου ήρθαν χτες τα πράγματα της ΣΥΝ, να σας τα δείξω και αυτά. Που μου αρέσαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα στείλανε και μας έδειξαν και λίγο, μπορώ να σας πω και εγώ την άποψή μου για αυτά τα προϊόντα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ήταν λίγο πιο μικρό, αλλά εντάξει, την παρόλα μας την κάναμε. Λοιπόν, θα σας στείλω τα φιλιά μου. Το επόμενο βίντεο θα είναι από τη Σαντορίνη. Γράψτε μου και εσείς από κάτω τι άλλο θέλετε να δείτε από Σαντορίνη και πώς περνάμε, τι θα θέλετε να δείτε, και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά και πολλά, και πριν φύγετε, θυμηθείτε να κάνετε και μια εγγραφή. Γεια σας!